προηγούμενο βίντεο περηφανευόμουν ότι δεν φορούσα καθόλου πιτζάμα, γιατί συνήθως από κάτω εγώ φοράω πιτζάμα, και σε αυτό το βίντεο το τερμάτισα, γιατί φοράω και πάνω και κάτω πιτζάμα. Αλλά σίγουρα όσοι με ακολουθείτε και στο Instagram θα καταλάβετε γιατί. Έγιναν όλα λίγο βιαστικά, να προλάβω να γυρίσω και το βίντεο, και αφού μου άρεσε και το πιτζαμάκι, το κράτησα ρε παιδί μου και για το βίντεο. Σας είχα βάλει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο βίντεο και επιλέξατε το βίντεο με τα καθαριστικά. Τα έχω μαζέψει όλα εδώ κάτω, γίνεται ένα χάος, οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με τις νέες μου ανακαλύψεις και με κάτι που έψαχνα εδώ και μήνες, γιατί σας είχα πει ότι ψάχνω οικολογικά απορρυπαντικά για το σπίτι. Είναι τα μοναδικά που μέχρι στιγμής έχω βρει και μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Είναι από την εταιρεία Echoes. Είναι αυτά εδώ. Είναι, αν διάβασα σωστά, αν θυμάμαι βασικά σωστά, έχει βραβευτεί για 5 συνεχόμενες χρονιές στην Αμερική ως το νούμερο 1 απορρυπαντικό σε όλη την Αμερική. Κάτι τέτοιο, παιδιά. Ο οποίος είναι Έλληνας αυτός που τα φτιάχνει. Έτσι διάβασα. Αυτό συνέχισα να διαβάζω βασικά στο άρθρο. Τα έφτιαξαν εκεί, τα έφεραν επιτέλους και στην Ελλάδα. Τα έβλεπα εγώ από διάφορες YouTubers στο εξωτερικό που κάθομαι εγώ και χαζεύομαι τις ώρες τα βίντεο τους να καθαρίζουν, γιατί μου αρέσει. Για κάποιον περίεργο λόγο. Και έβλεπα ότι οι περισσότερες χρησιμοποιούσαν Echoes. Είναι αυτά εδώ, τα έχω βρει μόνο προς το παρόν στο Θανόπουλο. Ο Θανόπουλος είναι ένα σούπερ μάρκετ που υπάρχει μόνο στα Βόρεια Προάστια. Δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, μόνο στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, αυτή της Ελλάδας, για να μην μπερδευτείτε. Νομίζω πως έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν και στο Σκλαβενίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ρίξτε μία ματιά. Λοιπόν, έχω πάρει και το άρωμα με τον Μαϊντανό και με το πορτοκάλι. Τα λατρεύω, τα χρησιμοποιώ στον πάγκο της κουζίνας μου, μέσα στον νεροχύτη, στην μπανιέρα μου, τα χρησιμοποιώ γενικότερα στις περισσότερες επιφάνειες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί πέρα το ότι είναι οικολογικά, καταρχάς πάνω δεν έχει το σήμα που έχουν τα περισσότερα απορρυπαντικά, καθίστε να σας δείξω. Όλα τα απορρυπαντικά έχουν το σήμα το ότι είναι τοξικό και καλά να προσέχεις. Μην το πιείς, μην σε κάψεις τα χέρια οτιδήποτε. Αυτό εδώ όπως βλέπετε δεν το έχει. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ έντονο το άρωμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ας πούμε χθες έκανα γενικό στο σπίτι και μετά που βγήκα για να πάω τα σκουπίδια γυρνώντας συνειδητοποίησα ότι το σπίτι μου μύριζε πάρα πολύ έντονα από όλα τα απορρυπαντικά αυτά που είχα χρησιμοποιήσει, γιατί προς το παρόν έχω βρει μόνο αυτά εδώ που είναι οικολογικά και με έχουν βολέψει πολύ. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει και εσάς κάτι άλλο ή αν έχετε βρει κάτι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα σε αυτή εδώ τη σειρά, αλλά όχι πάρα πολλά. Δηλαδή, ας πούμε για το πάτωμα δεν έχω δει κάτι. Το μόνο που δεν κάνουν, το ένα από αυτά τα δύο, νομίζω το πράσινο, λέει ότι είναι γενικές χρήσεις για επιφάνειες και τζάμια. Δεν κάνει για τα δικά μου τζάμια τουλάχιστον, γιατί τα έβαλα και μου θα μπόσανε. Και αφού αναφέραμε πέρα λίγο τα τζάμια, να σας πω ότι το μοναδικό πράγμα που κάνει καλό στα δικά μου τα τζάμια και τα κάνει αόρατα σχεδόν, πας να πέσεις πάνω, είναι το Ajax ή Ajax. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Είναι το μοναδικό και το διάφανο, γιατί κυκλοφορεί και ένα μπλε, νομίζω πάλι της ίδιας εταιρείας είναι. Δεν μου αρέσει αυτό το μπλε και μυρίζει και χάλια, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Αλλά αυτό εδώ το διάφανο κάνει τα τζάμια μου τέλεια. Οπότε αυτό μόνο σε καθρέφτες και τζάμια το χρησιμοποιώ. Δεν έχω να πω πολλά, μόνο ότι είναι το καλύτερο που έχω βρει για τζάμια και καθρέφτες. Ένα καθαριστικό που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι, είναι ό,τι καλύτερο έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και πέρα του ότι έχω πολύ καιρό τώρα που το έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι από τα καλύτερα καθαριστικά, το εμπέδωσα πάρα πολύ εχθές που προσπαθούσα να κάνω τα παντζούρια μου και τα αλουμίνια γύρω γύρω από το τζάμι. Και εκεί πέρα που κάνεις αυτή τη χρήση, που πιάνεις, που έχει μια λαβή για να ανοίξεις το τζάμι, από ότι ο πολύ άνοιγμα, άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε, είχε αρχίσει να μαυρίζει. Είχα προσπαθήσει πάρα πολλές φορές με πολλά καθαριστικά να το καθαρίσω, να το ξανακάνω πάλι λευκό και δεν καθάριζε με τίποτα. Αλλά βρήκα ό,τι καλύτερο. Το είχα πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν μου είχε κόψει να το χρησιμοποιήσω. Και εκεί, χθες εντελώς τυχαία το χρησιμοποίησα. Είναι η κρέμα SIF, νομίζω έτσι προφέρεται. Εγώ παίρνω με τους μικροκρυστάλλους. Είναι αυτή η κρέμα ό,τι καλύτερο έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ σας. Τις πόρτες μου εδώ, διαλύω λίγο μέσα σε ένα λεκανάκι με νερό, παίρνω ένα βετέξ και τις σαπουνίζω. Και γίνονται ολοκένουργιες. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχετε πάρει στο σπίτι σας. Είναι για πάρα πολλές επιφάνειες, τη χρησιμοποιώ στην μπανιέρα μου, γιατί με τη χλωρίνη χαλάει το σμάλτο από ό,τι μου έχουν πει, αλλά μια σας το συμβάζω και λίγο χλωρίνη για να σκοτώνονται λίγο και τα μικρόβια, γιατί στην ουσία αυτό δεν είναι για τα μικρόβια, είναι μόνο για αφαίρεση βρωμιάς και λάμψης. Παιδιά, γράφει εδώ πέρα ότι είναι για 100% αφαίρεση βρωμιάς, 100% αφαίρεση λάμψη. Το υπογράφω κι εγώ. Είναι τέλειο, είναι το καλύτερο προϊόν που μπορείτε να έχετε στο σπίτι σας. Μην πάρετε τίποτα άλλο. Πάρτε αυτό και θα σωθείτε. Τώρα θα σας δείξω ένα προϊόν που πολλές μπορεί να πείτε
Μην χρησιμοποιείς χλωρίνη, βρε κούκλα μου. Δεν κάνει. Το ξέρω ότι δεν κάνει, αλλά μια εστόση δεν γίνεται ειδικά στη λεκάνη. Εγώ έχω τη χλωρίνη μόνο για τη λεκάνη. Σου λέει ότι στην ουσία μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλο το μπάνιο, αλλά δεν γίνεται να χρησιμοποιείς συνέχεια χλωρίνη. Μου έχουν πει πολύ ότι χαλάει το σμάλτο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δει κάτι ειδικά στη λεκάνη που χρησιμοποιώ συνέχεια. Αλλά παίρνω τώρα αυτή εδώ την χρυσή, η οποία είναι καινούρια. Δεν ξέρω να σας πω αν όντως κάνει αυτό που υπόσχεται ότι κάνει. Έχει το κλασικό άρωμα της χλωρίνης, λέει ότι εξαφανίζει και τα άλατα. Την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ λίγες φορές, γύρω στις 3-4 φορές, οπότε δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα. Πάντως σας τη δείχνω γιατί πρέπει να σας δείξω και τη χλωρίνη, αφού τη χρησιμοποιούσα τόσο καιρό, παίρνω πυρός. Αλλά τώρα άλλαξα και παίρνω τη χρυσή για να δούμε τι θα δούμε. Σαν τη χλωρίνη, ειλικρινά δεν καθαρίζει. Τίποτα, τίποτα, το ξέρω αυτό, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πολλές μπορείτε να πείτε ότι ναι, αλλά δεν κάνει καλό σου ξουμούξου. Το ξέρω, έχετε δίκιο, ειδικά για γυναίκες. Έμαθα πρόσφατα ότι για γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες δεν κάνει, χρησιμοποιούν χλωρίνη, ούτε με την πιάνουν δεν κάνει. Οπότε φανταστείτε. Αλλά αυτή εδώ, παιδιά, πραγματικά, αν καθαρίζει το σπίτι σου και δεν μυρίσει λίγο χλωρίνη, νιώθεις ότι δεν έχεις κάνει τίποτα. Θα καταλάβετε πως το Άζαξ είναι η αγαπημένη μου εταιρεία, δεν ξέρω γιατί, αλλά στο δικό μου το σπίτι, στα δικά μου τα πατώματα, είδη, υγιεινής, όλα αυτά, καθαρίζει τέλεια. Και για το πάτωμα χρησιμοποιώ μόνο αυτό εδώ, που είναι με άρωμα λεμόνι, νομίζω, ή lime, με λεμόνι, αυτό εδώ. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, μυρίζει τέλεια, κάνει τα πατώματά μου, τα μπαλκόνια μου να λάμπουν. Είναι το μοναδικό προϊόν που δεν θα μπώνει τα δικά μου τα πλακάκια. Μπορεί τα δικά μου τα πλακάκια να είναι λίγο ζαβά και με τα υπόλοιπα να θολώνει, γιατί υπάρχει και μια εταιρεία Fabulous, αν δεν κάνω λάθος, που έχει ένα με λουλούδια και μυρίζει όνειρο. Αλλά κάθε φορά που το παίρνω, για κάποιο λόγο μου θα μπώνει τα πλακάκια. Αυτό όμως καθόλου. Σας είπα πως καθαρίζω το εσωτερικό της λεκάνης του μπάνιου, αλλά δεν σας είπα με τι καθαρίζω το καπάκι και όλα αυτά που έρχεται σε άμεση επαφή το δέρμα. Και το μοναδικό που εμπιστεύομαι για αυτό το σημείο είναι το Dettol. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, ότι απολυμμένη. Και μου αρέσει και αυτό γιατί έχω πάρει με το lime, νομίζω είναι αυτό. Με μέντα και lime, οπότε ταιριάζει λίγο με το άρωμα του Άζαξ. Οπότε σε αυτό δεν έχω θέμα να ανακατεύονται οι μυρωδιές. Είναι πάρα πολύ καλό γενικότερα. Και όταν πηγαίνω διακοπές, ένα Dettol υπάρχει πάντα μέσα στη βαλίτσα μου, για να μπορέσω λίγο να απολυμμένω τις τουαλέτες εκεί πέρα που θα πάω. Και τώρα σε τι να σας πάω. Θα σας πάω σε μια νέα ανακάλυψη, την οποία έχω λατρέψει πάρα πολύ. Την ημέρα που είχα πάει, μισό λεπτό, στο Θανόπουλο για να πάρω τα Echoes, παρατήρησα ότι υπάρχει ένα προϊόν Άζαξ, το οποίο δεν το είχα πάρει εγώ χαμπάρι. Λέω, δεν γίνεται. Όταν πηγαίνω σούπερ μάρκετ, περνάω άπειρες ώρες στους διαδρόμους με τα καθαριστικά. Και εντελώς τυχαία βρήκα ένα προϊόν Άζαξ, το οποίο είναι για inox επιφάνειες. Είναι το καλύτερο προϊόν σαν τελευταία ανακάλυψη, γιατί σας είπα ότι το πιο αγαπημένο μου είναι το sleep, δεν το αλλάζω με τίποτα, δεν λείπει από το σπίτι μου με τίποτα. Τώρα θα ξεκινήσει να μην λείπει και αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα σούπερ μάρκετ. Νομίζω πως τα Echoes, ας πούμε, τα είδα στον Σκλαβενίτη, που εγώ αγαπάω να ψωνίζω από Σκλαβενίτη. Αλλά αυτό δεν το είχα δει. Δεν το είδα ποτέ. Και δεν γράφει και πάνω ότι είναι και νέο. Οπότε δεν ξέρω αν το φέρνει αποκλειστικά και μόνο ο Θανόπουλος. Λοιπόν, τι στο ψυγείο μου βάζω, τι στην κουζίνα μου γύρω-γύρω που έχει inox επιφάνεια, τις μπαταρίες του μπάνιου, τη βρύση. Δεν καταλαβαίνετε πόση ώρα γυαλίζουν. Και το καλύτερο, ψεκάζεις, συνεχίζεις εσύ με τις δουλειές σου, επιστρέφεις, ξεπλένεις και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να πάρεις φουγγάρι και να αρχίσεις να τρίβεις με τις ώρες. Φεύγουν και τα άλατα, φεύγουν και οι σταγόνες που κάθονται πάνω και κάνουν κάτι κυλιδούλες. Δεν υπάρχει τίποτα. Παιδιά, είναι τέλειο. Δεν έχω ξυλίνα πατώματα, αλλά έχω ξυλίνες επιφάνειες. Και σας έχω πει ότι μια στο τόσο, όπως και αν και επιτέλους σήμερα το πρωί είχα πάει και βρήκα κομμωδίνα. Οπότε πιστεύω ότι στο μέλλον, γιατί θα αργήσουν να έρθουν, μου είπαν, θα έχουμε και ένα καινούριο room tour. Τέλος πάντων, ξέφυγα από το θέμα μας. Ήθελα να σας πω απλά που θα δείτε αυτό το πρωί, ότι εγώ ναι, μεν δεν έχω ξύλινα πατώματα, αλλά έχω ξύλινες τουλάπες, πόρτες της κουζίνας μου, έχω διάφορα. Το πιο ωραίο για το ξύλο για εμένα είναι αυτό εδώ, το πρώτο. Αλλά αυτό που το διαλύσεις ένα λεκανάκι με νερό, παίρνεις, στραγγίζεις, καθαρίζεις και τελείωσες, είναι πολύ ωραίο. Και όταν καθαρίζεις με αυτό εδώ, μετά το σπίτι μοσχομυρίζει. Ενώ αν το μυρίσεις έτσι, όπως είναι στη συσκευασία, δεν μυρίζει τόσο ωραία. Μετά δεν ξέρω τι γίνεται, βγάζουν τα ξύλα κάποιο ωραίο άρωμα. Δεν ξέρω τι γίνεται και μυρίζει τέλεια. Έχω λατρέψει και ένα Vetex που είναι και από την εταιρεία Vetex. Αν την προ... ή Vetex.
δεν ξέρω, είναι αυτά εδώ. Είναι μια καινούργια σειρά, τα οποία εγώ αρχικά τα πήρα επειδή μου άρεσε πολύ το σχέδιο που είχε πάνω. Όχι ότι όταν καθαρίζεις το βλέπεις και χαίρεσαι, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, καμιά φορά θες να πάρεις και κάτι πιο όμορφο από ένα απλό ροζ, ας πούμε πανάκι. Και παίρνω αυτά εδώ, τα οποία με το που βραχούν φουσκώνουν. Και νιώθεις, δηλαδή άμα πάρετε ένα τέτοιο, το βρέξετε, το στραγγίξετε και πάτε να καθαρίσετε την επιφάνεια που θέλετε, καταλαβαίνετε ότι έχει φουσκώσει πιο πολύ, απορροφάει πάρα πολύ νερό, δηλαδή όταν είναι να μαζέψω από κάπου νερά που μπορεί να έχουν πέσει ή όταν μαγειρεύω που μετά ρίχνω νερό πάνω στα μάτια και πάνω το μαζέψω, το μαζεύω πάρα πολύ εύκολα με αυτό εδώ, το Pentex, μου αρέσει πολύ. Και τώρα θα σας δείξω κάτι μαγικό. Εντάξει, τώρα είναι λίγο σαν κακομοίρικος όπως το έχω κάνει, μην το κοιτάτε έτσι. Στην ουσία είναι ένα απλό σφουγγάρι. Έχει γίνει έτσι γιατί το έχω χρησιμοποιήσει. Είναι ένα σφουγγάρι όμως που λιώνει με τη χρήση. Εγώ το παίρνω από τα τζάμπο και ακούστε εδώ να δείτε τι γίνεται. Παίρνεις αυτό το σφουγγάρι, το βρέχεις ελάχιστα στην άκρη, πας στον τοίχο εκεί πέρα που κάτι έχει ακουμπήσει, έχει εκδαρθεί, τέλος πάντων έχει μια βρωμιά, εξαφανίζεται στο λεπτό. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν ξέρω τι κάνει. Λες και έχει πάνω μπογιά και αφήνει μπογιά και μου ξαναβάφει τον τοίχο. Σας μιλώ ειλικρινά, δεν ξέρω πώς τα λένε. Θα τα δείτε, είναι λευκά, απλά λευκά σφουγγαράκια και μόνο αυτό κάνεις. Λίγο ελάχιστο νερό, τρίβεις την επιφάνεια που θέλεις, στο σημείο που θέλεις να καθαρίσεις και καθαρίζει. Και αφού πήγαμε στα τζάμπο, με αυτό εδώ να σας δείξω ότι προσπαθώ. Προσπαθώ γιατί όπως βλέπετε τα μοναδικά οικολογικά απορριπαντικά που έχω είναι αυτά τα δύο τα Echoes. Και θέλω να βρω και άλλα ή ελπίζω να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Από αυτά τα δύο τα προϊόντα δηλαδή που είδα μου αρέσει πάρα πολύ η εταιρεία. Γιατί εγώ έχω ένα θέμα, ψάχνω οικολογικά και για όλα αυτά που ξέρουμε ότι πρέπει να παίρνουμε οικολογικά αλλά και για τα χέρια μου, να προστατεύω τα χέρια μου γιατί όλα αυτά περνάνε μέσα στο αίμα. Όλα τα καθαριστικά. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα πιάνουμε ποτέ με τα χέρια μας. Αλλά έχω πάρει αυτά τα γαντάκια που είναι από τη Jumbo. Είναι σε χαρούμενο χρώμα για να με προκαλούν να τα φορέσω και να κάνω δουλειές. Δεν τα έχουν καταφέρει στο 100%. Αλλά κάποιες φορές βάζω, δηλαδή όταν είναι να χρησιμοποιήσω, εντάξει τη χλωρίνη δεν βγαίνω ποτέ με τα χέρια έτσι κι αλλιώς, αλλά όταν είναι να χρησιμοποιήσω αυτό που είναι για τα νυπτήρα ή για την μπανιέρα, προς το παρόν βάζω, δεν ξέρω για πόσο καιρό, είναι όμορφα, είναι χαριτωμένα, απλά σας τα έδειξα να ξέρετε αν έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα, μπας και τα δείτε έτσι λίγο χαρούμενα και σας αρέσουν. Άλλο ένα πολύ καλό είναι ότι δεν μυρίζουν κιόλας, γιατί αυτά τα άσπρα που έχουν οι οδοντίατροι, με πιάνει με τόσο, μυρίζουν μια πλαστική λαπέσια και δεν την αντέχω με τίποτα. Πάμε τώρα στα δύο τελευταία, το ένα στην ουσία δεν είναι καθαριστικό σπιτιού, είναι για τα πιάτα, αλλά ήθελα να σας το δείξω γιατί είναι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, είναι ίδια εταιρεία και ήθελα να σας το πω για να ξέρετε γιατί είναι και αρκετά οικονομικές και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτή την εταιρεία, αυτά τα δύο προϊόντα της μόνο, τα έπαιρνα και πολύ παλιότερα. Το είχα ξεχάσει τόσα χρόνια ότι έπαιρνα ταμπλέτες πλυντηρίου από εκεί και αυτά τα πανάκια τα οποία είναι για, την καθημερινή, για το καθημερινό καθάρισμα του σπιτιού. Και μία μέρα παίρναγα τυχαία από τα Lidl και μου ξύπνησαν οι αναμνήσεις τότε. Και λέω κάτσε να μπορώ να δω αν βγαίνουν ακόμα και όμως βγαίνουν. Είναι από την εταιρεία W5. Παίρνω αυτά εδώ τα πανάκια τα οποία είναι τύπου Azax σε πανάκια και παίρνω και τις αντίστοιχες τους ταμπλέτες. Αλλά νομίζω έχει δύο ταμπλέτες. Εγώ παίρνω την τριπλή. Θα ξεκινήσω με τις ταμπλέτες οι οποίες είναι τέλειες. Είναι αρκετά οικονομικές. Νομίζω ότι έχουν γύρω στα 5 ευρώ οι 40 ταμπλέτες. Και το καλό με αυτές εδώ είναι ότι έχουν και καθαριστικό, έχουν και αλάτι, έχουν και γελιστικό. Και δεν χρειάζεται να παίρνεις ούτε αλάτι, βέβαια εγώ πάντα συμπληρώνω. Αλλά γελιστικό έχω σταματήσει να παίρνω γιατί μου κάνει και τα πιάτα και τα ποτήρια λαμπίκο. Είναι τέλεια, γελίζουν πάρα πολύ ωραία, καθαρίζει, δεν μένουν υπολείμματα καθόλου πάνω στα πιάτα μου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές. Και επίσης παίρνω και αυτά εδώ τα πανάκια. Όπως σας είπα, είναι κλασικά πανάκια, σαν μωρομάντιλα. Νάτα, τα οποία έχουν κάτι σαν άζαξ πάνω και εγώ τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Δηλαδή, αν κάποια μέρα βιάζομαι ή κάτι έχει πέσει πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού που εκεί πέρα τρώμε σχεδόν πάντα, παίρνω αυτά τα πανάκια, καθαρίζω και γίνονται τέλεια τα τζάμια. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορεί να σας φανούν λίγο πολλά τα προϊόντα που έχω, αλλά ειλικρινά έτσι βολεύομαι. Θέλω να έχω για το κάθε πράγμα το σωστό καθαριστικό για να γίνεται και πιο εύκολα η δουλειά μου και να τελειώνω πιο γρήγορα, μην κάθομαι να ζορίζομαι με τις ώρες. Εάν έχετε εσείς κάτι που έχετε βρει και σας αρέσει και θέλετε να μας το προτείνετε με μεγάλη μας αγάπη και χαρά, εδώ το περιμένω, μου αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτω νέα προϊόντα. Εάν ξέρετε αν η εταιρεία Echoes έχει κάποιο
απορριπαντικό για το πάτωμα, ας πούμε, να μου το πείτε. Θέλω πολύ να το δοκιμάσω. Ξέρω ότι έχει υγρό για τα πιάτα. Μόλις μου τελειώσει αυτό που έχω, θα το πάρω γιατί και γι' αυτό έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα. Ή αν έχετε εσείς κάποια εταιρεία με οικολογικά. Τώρα μην μου πείτε την Planet όμως, γιατί την έχω χρησιμοποιήσει και δεν με βόλεψε. Εμένα, δηλαδή στα δικά μου τα αντικείμενα εδώ στο σπίτι, πατώματα, το ένα τ' άλλο, δεν κάνει καλό. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι. Μην το ξεχνάτε, σας παρακαλώ, το καμπανάκι. Και να με φύγετε να μου αφήσετε σχόλιο μου το δικό σας αγαπημένο καθαριστικό και κάποια πρόταση, οπωσδήποτε, ή κάποιο tip. Μπορεί να έχετε ένα τέλειο tip για το σπίτι, ότι εγώ καθαρίζω με αυτόν τον τρόπο και έχω σωθεί γιατί έτσι. Πείτε μας οτιδήποτε σας αρέσει και εσείς θέλετε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι σύντομα με νέο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Σας φιλώ γλυκά. Γεια! Yeah!